Ο Δήμος Καβάλας, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας Βασίλης Βασιλικός και ο Σύλλογος Φίλων Κλασσικού Αθλητισμού διοργάνωσαν τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης την ομιλία του κ. Κώστα Κατζηγιάννη με θέμα «Η συμβολή των Ελλήνων στην ανάπτυξη του αθλητισμού». Ο Σύλλογός μας έχει τέτοιες δραστηριότητες πολιτιστικές, είμαστε εθελοντές σε διάφορους αγώνες και αυτή η εκδήλωση γίνεται με συνδιοργάνωση, είναι ο Δήμος Καβάλας, η Δημοτική Βιβλιοθήκη και ο Σύλλογός μας. Το θέμα είναι η συμβολή των Ελλήνων στην ανάπτυξη του αθλητισμού. Μιλάμε για παγκόσμια και ο μιλητής είναι ο εξαίρετος ιστορικός του αθλητισμού, ο κύριος Κώστας Κατζηγιάννης, ο οποίος ήρθε προς τιμήν του για να κάνει αυτή την εκδήλωση από την Αθήνα. Προαφέρει στη συμβολή όπως βλέπουμε τον Ελλήνων στην ανάπτυξη του αθλητισμού. Θα πω πραγματικά πάλι ότι η ομιλία αυτή υπονήθηκε από μένα προσωπικά σε 18 Απριλίου του τρέχοντος έτους, που ήταν η Παγκόσμια ημέρα των μνημείων, στην ιστορική αίθουσα του κ. Αβέρο του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου στην Αθήνα, διότι ήταν η τελική εκδομιλία της εορταστικής εκδήλωσης που οργανώθηκε από το Ελληνικό Τμήμα του ΙΚΟΜΟΣ, που είναι το Συμβούλιο Μνημείων της UNESCO για την προστασία και διατήρηση των μνημείων και των ιστορικών τόπων. Και φέτος, την χρονιά, ήταν αφιερωμένη στην αθλητική κληρονομιά. Η ομιλία αυτή γίνεται μετά από πρόσκληση του Συλλόγου των Φίλων Κλασσικού Αθλητισμού της Καβάλας και ιδίως του κ. Χατζημανουήλ που είναι πρόεδρος και αφορά την συμβολή των Ελλήνων στην ανάπτυξη του αθλητισμού. Συνέβαλε, ας πούμε, η Ελλάδα, οι Έλληνες βασικά, από πολύ παλιά, από την αρχαιότητα, στην ανάπτυξη του αθλητισμού. Και αυτή η ομιλία εκφωνήθηκε στις 18 Απριλίου, την Παγκόσμια Μέρα των Μνημείων της UNESCO, διότι φέτος η UNESCO είχε ανακηρύξει τη χρονιά όσον αφορά τα μνημεία ως χρονιά της κληρονομιάς του αθλητισμού. Ότι και οι αρχαίοι κάναν κακές χρήσεις διάφορων ουσιών. Το ξεπερνάμε αυτό. Είχαν στο Μεσαίωνα, πράγματι ήταν Μεσαίωνας, δεν υπήρχε αθλητισμός εκεί. Αν έχουμε δει στα έργα με λιοντάρια, με δούλους, με σκλάβους κλπ. Από τη ρωμαϊκή εποχή. Από το 1896 η Ελλάδα πάλι ξαναέβαλε στο ρυθμό του αθλητισμού μαζί με τον Κουμπερτέν τον Γάλλο. Κάναμε τους πρώτους Ολυμπιακούς και κάναμε και δεύτερους το 2004. Βεβαίως ο αθλητισμός είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό πάρα πολύ σημαντικό, που αφορά εκατομμύρια, για να μην πω δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Αλλά ο αθλητισμός σε επίπεδο υψηλό έχει υποστεί μια εμπραγματοποίηση, η οποία οπωσδήποτε έχει βλάψει και την εικόνα του αθλητισμού σε μεγάλο βαθμό και με τα φαινόμενα ντόπινγκ βέβαια που είχαμε και έχουμε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύω ότι η χώρα μας έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο, αρκεί να αναπτύξει περισσότερο το αθλητισμό στα σχολεία, που είναι σχεδόν ανύπαρκτος ο αθλητισμός. Τα σωματεία επίσης κάνουν πολύ καλή δουλειά, πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο πιστεύω, γιατί εκεί είναι και τα φυτώρια του αθλητισμού. Και κυρίως να προσεχθεί η περιφέρεια, η επαρχία, διότι από εκεί προκύπτουν τα μεγαλύτερα ταλέντα όπως έχει αποδειχθεί στην ιστορία.